σταμάτησε η κάμερα χωρίς λόγο. Σου ρίξω καμιά μπουνιά, σου πω εγώ. Δώσαμε και τόσα λεφτά. Λοιπόν, και είναι έτοιμο να το βγάλω, να βγάλω τα μονοτικά και να το τοποθετήσουμε στην προστινή μεριά. Για πάμε. Ωραίο δεν έγινε. Τώρα θα δουλεύουμε οι άξονες με ρουλεμάν. Και πήρα λίγο καλούτσικα, ας πούμε. Made in Japan, Kogyo. Εδώ είναι έτοιμο από κάτω. Ανάψω τους εξωτερικούς προβολείς για να το δείτε. Οπα! Πάρα λίγο θα πέφτει. Λασιματάκια, λαδάκια, δεν τα γλυκώνεις αυτά. Ωραία. Αυτό είναι 15 η εξωτερική διάμετρος και δεν είναι 15, δεν πάει εφαρμοστά στο ρουλεμάν. Έχω να αφήσει και περιθώριο οι Κινέζοι. Στο πρόχειρο, αλπακόλα. Σιγά τώρα μην κάτσουμε τις ώρες να ασχολούμαστε για ακρίβειες. Η ακρίβεια είναι που σου τρώει το χρόνο. Έπρεπε να το είχα κάνει από καιρό αυτό. Στους άξονες στις φρέζες να είχα βάλει ρουλεμάν για να δουλεύει πιο γλυκά. Ευελπιστώ ότι θα δουλεύει πιο γλυκά εδώ. Μέσα εδώ παίρνει ένα ρουλεμάν πιέσεως. Το γνωστό πλακιά ρουλεμάν. Βάζουμε το ένα. Βάση. Παίρνουμε και τη μαρμελάδα. Βάζουμε και το καπάκι. Ωραία. Καθαρίζουμε λίγο τον άσομα. Τη μικρή σφινούλα. Και είμαστε έτοιμοι
βάλουμε τον χειροτροχό. Τώρα χρειάζομαι ένα παξιμάδι εδώ. Δεν νομίζω να έχω. Να βρω ένα καινούριο. Θα δω. Είχα και πολλά μάλιστα. Ένα καινούριο παξιμάδι inox. Ασφαλείας. Δεν έχει τζόγο γιατί είναι το ρουλεμάν μέσα. Δύσκολο το ρεγουλάρισμα, να βρεις ξεχειρότερο. Σφιχτό. Εδώ είναι ελεύθερο, η ασφάλεια. Αν υποθέσουμε θέλει από εδώ μεριά. Θα βάλει κάτι με το μαρκαδόρο, κάτι γραμμές. Αυτά είναι τα κινέζικα πράγματα. Σαν να το πήγα καλύτερα. Μάλλον το πέτυχα. Thank you.
παλιό. Πρέπει να κάνουμε 100 δοκιμές για να δούμε. Φτάνει για σήμερα. Αυτό είναι. Και έτσι βάλαμε και εδώ μπροστά στη βάση του ρουλεμάν για να δουλεύει καλύτερα όπως έχουν βάλει και από εδώ. Τώρα μένει από εδώ μεριά. Από την κυρίως. Εδώ. Μόνο που θέλει 14 χιλιοστά ρουλεμάν και εγώ δεν έχω. Δεν έχω. Τούτο πόσο είναι. Έχουν και μεγάλο βάθος. 15. Ωραία. Είναι και μικρό στην εξωτερική, εδώ θέλουμε 29, αυτό είναι 28. Για 15.
πρέπει να αγοράσουμε ένα 14 με 30 ή 32 ό,τι υπάρχει, να διευρύνουμε και εκεί την φωλιά και να το κάνουμε τέλειο όπως θα κάνουμε τα άλλα δύο. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεο, θα τα πούμε στην πορεία.